Στον σασέρ σφαζούν αρνιά, στο έτυρε κρυαριά και στο μεγάλο λιβιγκρού με ρόπτες από κυκλοφορού. Στο καμπίνε πάνε συχνά και στο πίτε καβάλα προσεύχονται διαπασό. Εις το λαχείο συντακτώ με άλλο. Χριστιανών κι αντίσταση και γύψος όλη τεχνή οξαφρικιά μεταπολίτευση και τα λοιπά. Με άλλα λόγια θα στο πω και έναν ανάπηρο σκοπό από το 70 και μετά μας έχουν πνίξει τα σκατά να δεις τη και τώρα αλλαγή και πάντα χρυτονεύος από τα ουτ και τα ρι βγήκαν για πίδες με τσί με οχνουδού περικοπές Κυπριακό και Σκόπια. Θεέ μου πως φτάσαμε ως εδώ στα σύνορα του εξαποδό. Γνωστό, ποτέ τους δεν πεθαίνει και όπως έχει υποθεί κάποια στιγμή θα αναστηθεί η τέρα μεγάλο ψυχή η φαντασμά και ζωμή. Ας κάνουμε υπομονή το 3000 θα φανεί με άλλα λόγια θα στο πω.
για να σε πείσω. Συγχαρητήρια. Παιδιά, είμαι φαν του Σπύρου, έχω δει όλες τις εκπομπές. Σαν και εσάς, κανένας, λόγω τιμής. Πότε του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακά και ζήμω την περίσσεψη από ένα σκάρτο πήμα, τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παραθυρά του, κρύβει το φως μα κρύβει κι όλα τ' άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Μαζί σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει, και κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι το όνειρο πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοθείες. Yeah.
μπουμπούκο μου. Γενετικό. Θεότρελε. Χάλια, χάλια, χάλια θα περάσουμε πολύ απόψε. Πολύ καλησπέρα σας, καλησπέρα στους Έλληνες απανταχού. Τώρα τι να πούμε, δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Η ξακουστή τετράς της Πειραιός. Πώς λέγαμε παλιά για τους... καμιά δεκαριά περίπου χρόνια έχουν περάσει από τότε που το κάνανε το πρώτο τους. Έτσι δεν είναι τότε στην εκτή πάλι. Βέβαια, ναι. Ναι, ναι. Επανέρχονται τα παιδιά που μεγαλώνουν αλλά δεν παλιώνουν και μας υπόσχονται ένα πολύ ωραίο χειμώνα μουσικό στην Ακτή Πειραιός και απόψε μας υπόσχονται μια πολύ ωραία βραδιά εδώ στην παρεούλα μας. Καλησπέρα Βασίλη. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά παιδιά, να είστε καλά όλοι. Τι είναι... Μια χαρά, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ναι. Ευχόμαστε να περάσουμε όλοι καλά και να μεταδώσουμε στον κόσμο ό,τι έχουμε να μεταδώσουμε. Γιάννη, με τη μόρφωση που σε διακρίνει, θέλω να μιλήσει έτσι. Ναι. Θέλω να πω. Μορφωμένα. Ότι... Ναι, μορφωμένα. Κοίταξε. Ναι, ναι, να επικοινωνήσουμε. Για πες. Τι είναι αυτό. Τα όλα. Κοίτα, θα σου πω κάτι που πιθανόν να μην το ξέρουν οι υπόλοιποι. Ή κάποιοι το θυμούνται εκτός από μένα και τον Βασίλη και την Ελένη. Είναι τρίτη φορά που παίζουμε τον Βασίλη. Η πρώτη φορά ήταν πριν 20 χρόνια, μια δεκαετία παίζουμε έτσι. Ναι. Σε Σφεντόνα, ναι. Στη Σφεντόνα. Μετά από 10 χρόνια ξαναπαίξαμε στο Ζυγό και κατόπιν στην Ακτή Πειραιός και τώρα πάλι μετά από 10 χρόνια. Α, μετά από 30 χρόνια πάλι ξανά. Εδώ είμαστε εμείς, η εκπομπή εδώ θα είναι. Μετά 3 χρόνια θα ζείτε. Για πες. 10 χρόνια, Καταρχήν ευχηθώ να έχει εκπομπή την καλύτερη δυνατή συνέχεια στη Νέα Στέγη. Γεια μας. Γεια μας. Γεια σας, παιδιά. Αυτά τα 10 χρόνια άλλαξαν τα πράγματα. Εγώ προχώρησα, ανέβηκα. Ορίμασες. Τα παιδιά μείναν στάσιμα και αυτός είναι και ο λόγος που βρίσκομαι φέτος στην Ακτή Πειραιός. Δεν δουλεύω φέτος. Είμαι σε ιερά αποστολή. Διδάσκεις. Όχι. Είναι πεσμένα τα παιδιά, έχουν την πορεία τους, δεν λέω. Ναι. Δισκογραφία αυτά, ο καθένας έχει γράψει την ιστορία του. Αλλά δεν αλλάζει την πραγματικότητα. Ναι. Μάλιστα, εγώ. Άω, εγώ λειτουργώ σαν ΟΑΣ. Σε ευχαριστούμε, Αριστοτέλη. Εξαγωγή... Συγγνώμη, δεν θέλω όμως, δεν θέλω οι τηλεθέτες να επηρεαστεί η διάθεσή τους. Θέλω να παρακαλέσω όποτε εμφανίζονται τα παιδιά, μάπα ξεμάπα, να χειροκροτάνε. Να βλέπουμε. Και μετά θα έρχομαι εγώ, θα φέρνω μια ισορροπία. Και θα λες ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ειδικά θα βρω. Γεια σου, Λινιτζά, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρίσκω. Τι γίνεται. Εγώ ήρθα να ακούσω το Γιάννη σήμερα, βασικά. Όχι, τα παιδιά δεν θα τα ακούσω. Τι γίνεται, Οδυσσέα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται. Καλησπέρα, μια χαρά. Πολύ καλά όλα. Όπως είπε και ο Δημήτρης πριν. Και η Οδυσσία και με εμένα δεν περίμενα ποτέ μετά από 3 χρόνια μαζί στο θέατρο ότι χωρίς εμένα μπορεί να κάνει επιτυχία ο Βασίλης. Τον άφησε να είσαι στα φτερά του, να δοκιμαστεί και με άλλους. Να μου δώσει και εμένα το θέατρο λίγο. Να σου δώσει και εσένα το θέατρο λίγο, να παίξει εσύ. Να το ξεσπιτώσετε. Πλάκα, πλάκα, σε ξεσπιτώσαμε από 2 χρόνια. Κανονικά, κανονικά. Ωραίος τρόπος δεν είναι. Κάνα την πήγα χρόνια και τη δεύτερη, πού θα πάει αυτό. Έλα, φέτο ξανά είσαι. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Αυτά. Είναι οφειλωμένη η φιλουμένα από τη μεγάλη επιτυχία που είχε κάνει στο Εθνικό. Ναι, ναι, ήταν συγκλονιστική, ήταν η Ελένη και δεν είμαι άνθρωπος που μπορώ να πω δημόσια φιλοφρόνηση για οποιοδήποτε συνάδελφο. Ναι, δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος. Δεν το κάνει αυτό. Δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος. Όχι, όχι, αλήθεια το λέω. Μάλλον τραγουδούσαν για εσάς που έλεγε. Τέρατα. Θέμης και Αρμουραδίδης. Γεια σου Θέμη. Καλησπέρα και από μένα. Ομορφαίνεις και πας. Τι κάνεις. Ομορφαίνω και πάω. Ναι, κατά δεύτερον είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα γιατί είδα και το πρόγραμμα και θα παίξει μετά και τα πιο πολλά αυτά τραγούδια είναι πολύ αγαπημένα μου. Τολμώ να πω από την εφηβεία μου. Μεγάλωσες με αυτά. Μεγάλωσα με αυτά, είναι αλήθεια παιδιά. Μεγάλωσες με και η μητέρα του. Και ανυπομονώ. Γεια σου Ριτάκη, κυρία Ρίτα Αντωνοπούλου. Γεια σας. Χαρά μας. Και εμάς. Τι κάνεις, καιρό έχουμε να σε δούμε. Είμαι πάρα πολύ καλά. Και είμαι σε μια πολύ καλή και όμορφη περίοδο. Και προσωπικά και επαγγελματικά, τα λέω όλα. Είμαι το προσωπικά με ενδιαφέρει. Τα προσωπικά, θα μπορώ να τα πω μετά. Λοιπόν, έχω άλλο ένα Σάββατο στη Σφίγγα παρέμοντας στο Δωρή των Οικονόμου. Έχουμε ετοιμάσει κάτι πάρα πολύ όμορφο. Και είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό. Το οποίο θα το πάμε και περιοδία. Και θα πάμε σε όλες τις πόλεις που μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το Γενάρη. Και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Και εμείς περιμένουμε τον Βασίλη να σηκωθεί να αρχίσουμε να λέμε κανένα τραγούδι. Ναι. Μπιλί, ναι. Έχεις πάμε. Μια επιτυχία, έχεις. Έρχεται και η Φρόσο Στυλιανού. Έλα, Φρόσο.
Παιδιά, όπως έχω γραμμένα τα ονόματα εδώ πέρα, ο Ζουγανέλης μου είχε γράψει μόνος του δίπλα στο τέτοιο ο καλύτερος. Να πω ότι ο καλύτερος. Εγώ το λέω. Είναι και γραπτός. Ναι, το έχει επεκτείνει. Αυτό που καλύτερος είναι ένα καινούριο τραγούδι από το τελευταίο δίσκο και λέγεται «Αυτό που περιμένουμε». Είναι η στίχη του Οδυσσέα Ιωάννου και οι μουσικές του Θέμη Καραμουρατίδη, όλες και όλη η στίχη του Οδυσσέα. Πάμε. Τεχνολογία, άκουσες την κορώνα. Η τεχνολογία, λέω, πως ακούστηκε η κορώνα του Βασίλη Λέσης και την έκανε. Πάμε. Πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω. Ό,τι λένε οι λέξεις, τη ζωή δεν την πιάνω. Κι όσα λόγια ξοδέψεις, για να ζήσεις δεν φτάνουν. Από πού θες να ζήσεις, από ποια κερδισμένα, και σε ποιο να γυρίσεις, όταν χάσεις και σένα. Δεν είναι μοναχά ένα βλέμμα, ούτε μόνο ένα μήνε, θέλει κι όλο το αίμα. Η αγάπη μου είναι το πιο κόκκινο χρώμα,
να θέλεις, μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μη πεθάνεις. Κι αν ο φόβος μας δένει, να μην μείνουμε μόνοι, πάλι ο φόβος μας στέλνει μακριά από τι ενώνει. Γιατί η αγάπη δεν είναι μοναχά ένα βλέμμα, ούτε μόνο ένα μήνε, φέρνει όλο το αίμα. Η αγάπη μου είναι το πιο κόκκινο χρώμα, κατά κόκκινη γυναίκα, σ' αγαπάω εγώ. Μου λέγει η Ελένη προηγουμένως για και τα. Ελένη. Η Ράντου, μία είναι Ελένη. Μου λέγει για τα τραγούδια του Λαβρέντη, πόσο τα αγαπάει και πόσο ωραία είναι και η συνεργασία που κάνανε κλπ. Να πω το εξής: ο Βασίλης έχει γράψει τρομερά τραγούδια, αλλά θα έχει και τη μοίρα του Πιδικότση. Κανείς δεν ξέρει ότι ο Πιδικότση είναι ένας πολύ καλός συνθέτης. Έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια ο Βασίλης. Σχεδόν στα δικά μου. Αλλά ξέρεις, είναι αυτό ο τραγουδιστής. Ξέρεις, επικεντρώνεται στο τραγούδι. Ο Πιδικότση έχει γράψει μαγικά τραγούδια. Δεν το λέει κανείς συνθέτης. Και το λέει. Και το λέει. Δεν ξέρει, βάζω στοίχημα. Του Πιδικότση όλα. Τρύπες τρία. Στον Μπελαμί το Ζερί. Επίσης η αγαπημένη. Από το Α στο Ω, όλα 12. 12 είπα τώρα, όλο το δίσκο. τι να πεις, έχει γράψει 180 τραγούδια εξαιρετικά ο Πιδικότση. Ο Βασίλης πώς έχει γράψει. Ο Βασίλης έχει γράψει τουλάχιστον 70 τραγούδια. 90. 90. 90. Ναι, μαζί με τα κλεμμένα. Όρια, ρε. 90 τραγούδια, φοβερό. Πάμε. Πάμε, Αντρέα. Ώσπου να ρέεις τις ακτές που χρόνια τα χρόνια στολίζουν με σημαίακια του χτες, οι αιώνες ξεβαμμένες αρχές εικόνες, μεγαλεία σκονισμένες σεράφια βιβλία, μα εσύ πρέπει πάντα να θέλεις να βρίσκεις τις φιλικές που κάθε τους λόγχη σου δείχνει μια από τις παλιές σου μορφές. Μόνος νόθος του Θεού του ήλιου, καπετάνιο σε πλωτό του Νείλου, αρρύπιστας και αλόγος δικαστής. Νεκρός ταξίτης μέσα στο χάλε, αρρύπιστας γονός στο σάλε, Καζανόβας και Λατίνος εραστής. Καπωμένος πάντες της κουσού, Πακιστάνος μίξος ένα τσούρμο, ούτε
σε ταλιφάτο μαντικό. Γένα στο σπαλιάξο στα κροπάτης, μες στο σοχοζωρικός προστάτης, χωρίς εξαφλειωμένον γυναικό. Όλα γυρίζουν, ξαναγυρίζουν, λιώνουν, τελειώνουν και ξαναρχίζουν. Όλα γυρίζουν, ξαναγυρίζουν, λιώνουν, τελειώνουν και ξαναρχίζουν. Έχω πολλά χρόνια να τον δω αστεία. Ηλίας Προυσανίδης. Γεια σου, Ηλία μου. Αδύναμη. Καλησπέρα, ρε φίλε. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Είναι μεγάλη τιμή μου που είμαι εδώ. Τελευταία φορά πότε τον είδες αυτόν, ε? Πριν τρεις μέρες. Ναι. Για μένα είναι και μια στιγμή που θα θυμάμαι και θα διηγούμε για την υπόλοιπη ζωή μου. Γιατί είναι τόσο έντονο το συνέστημα εδώ και με τόσους έτσι μεγάλους καλλιτέχνες. Πρέπει να πω κάτι για τον Ηλία. Ναι. Ξέρεις τώρα, αυτός είναι και χαμηλών, είναι ένας πολύ ευγενικός και τρυφερός άνθρωπος. Έκανε ένα πράγμα εδώ και καιρό στο Ναύκλιο, στο μαγαζί που είχε εκεί, το οποίο είναι, δηλαδή, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και μακάρι να γινόταν παντού. Έγινε μια βραδιά και παίξαμε προχθές την Παρασκευή, ήταν εξαιρετική βραδιά και πανικός έγινε. Είναι για τους ανθρώπους που είναι δότες μυελού των οστών.
Και είδαμε, συνέβη το εξής φοβερό προχθές, δηλαδή, το οποίο για μένα ήταν ίσως από τις συγκλονιστικότερες στιγμές που έχουν ζήσει τα τελευταία χρόνια. Ήταν κάποιες κοπέλες, οι οποίες ήταν δότριες. Και μία από αυτές στο τέλος, μας δώσαν και τους δώσαμε κάτι πλακέτες, μία από αυτές είχε την τύχη, ξέρω εγώ, πώς σας πες το, γιατί πλάνταξε και στο κλάμα και πάθαμε και εμείς πλάκα, ήρθε ο άνθρωπος που ήταν ο λήπτης. Και συναντηθήκαν για πρώτη φορά, δεν είχαν ξαναειδωθεί. Και ήταν συγκλονιστικό αυτό, δηλαδή είδε ο άνθρωπος αυτός τη γυναίκα που του είσαι στη ζωή, αυτός ήταν τελειωμένος. Όμορφος ήταν, ναι. Δηλαδή δεν γίνεται, ρε φίλε. Συγγνώμη. Κακάσχημος. Τι το πήρε το. Ήταν... Ας εννοείς το. Λοιπόν, ήταν συγκλονιστικό. Και μακάρι, ας πούμε, να γινόντουσαν συνέχεια τέτοια πράγματα. Γενικώς ο Ηλίας έχει κοινωνική δράση πολλά χρόνια, ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος και ετοιμάζει και κάτι εκπληκτικό που θα το πούμε αργότερα, θα αναφερθούμε σε αυτό, γιατί με έχει εντυπωσιάσει με αυτό, με τον Ευγένιο. Θα το πούμε. Κατά τα άλλα, γενικώς καλά. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Πάνω σε αυτό που είπε και ο Λαβρέντης, ήταν η έκτη χρονιά που κάνουμε έτσι συναυλία μέσα στο μαγαζί για φιλανθρωπικό σκοπό. Κάθε χρόνο ουσιαστικά μαζεύουμε ένα μεγάλο ποσό από όλα τα εισιτήρια και τα δίνουμε εκεί που υπάρχει ανάγκη. Πήγαν όλα εξαιρετικά και ειδικά με αυτό το γεγονός ήταν συγκινητικό πολύ, γιατί βρέθηκαν για πρώτη φορά στη ζωή τους ένας άνθρωπος που έδωσε. Και αυτό θα ήθελα να το πω, γιατί είναι το να γίνουμε δότες, είναι απλά με μια μπατονέτα, παίρνεις ένα. Το να τυποποιηθεί όμως και να δούμε αν αυτό είμαστε συμβατοί με κάποιον άνθρωπο ανά τον κόσμο για να τον σώσουμε. Αυτό χρειάζεται χρήματα. Εκεί πήγαν τα χρήματα που μαζέψαμε προχτές. Αυτή η κοπέλα, η οποία ήταν από το Ναύπλιο, γνώρισε τον άνθρωπο που έχει σώσει. Και ο άνθρωπος έλεγε στα καμαρίνια ότι έζησα χάρη σε αυτήν και είδα τα παιδιά μου να παντρεύονται, πέντε παιδιά, χάρη σε αυτή τη γυναίκα. Αυτό είναι ευκαιρία να πούμε, τώρα μπορεί να φαίνεται λίγο άκερο, αλλά καλό είναι να πούμε ότι δότης μυελού των οστών δεν σημαίνει, όταν δεν ξέρουμε, νομίζουμε ότι είναι κάτι φοβερό, θα μας κάνουν κάποια φοβερή επέμβαση στη σπονδυλική στήλη και τα λοιπά, έχουμε ακούσει διάφορα. Τίποτα δεν είναι. Η διαδικασία είναι τίποτα. Είναι ουσιαστικά με την πατονέτα σου παίρνουν το δείγμα, ναι. Και όταν χρειαστεί και βρεθεί συμβατότητα, με αιμοδοσία ουσιαστικά. Μια αιμοδοσία μόνο, είναι, τίποτα. Δεν είναι, ναι. Όπως παλιά από τη σπονδυλική στήλη. Πέγκι Τρικαλιώτη, καλησπέρα. Τι κάνετε? Γεια σου, κορίτσι μου, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Τι χαρά. Τι χαρά. Ξέρεις, οι άλλοι πληρώνουν. Εμείς ερχόμαστε εδώ και ακούμε τους φίλους μας να τραγουδάνε για μας. Είναι μεγάλη τιμή, πολύ μεγάλη χαρά που είμαι εδώ. Με όλους, με τους τέσσερις μεγάλους και με τους υπόλοιπους εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι κοντά σας. Πολύ. Μεγάλη μου χαρά. Βασίλη καλά. Μου, αγαπημένο μου Βασίλη. Μεγάλη χαρά. Όλοι, όλοι, όλοι. Για μαντένια. Ναι, είπες Βασίλη πρώτα, όλοι, όλοι μετά. Εντάξει. Όχι, όχι. Ναι, αλλά μου είπε, μου απευθύνθηκε. Βεβαίως. Μου απευθύνθηκε. Ένα αστεράκι μεγάλο. Εξαιρετική. Χάρη Τζοτζάκη, καλησπέρα, Χάρη μου. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Κοντά στο βασιλικό, ποτίζει και η γλάστρα. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας. Βασιλικός. Όταν ήμουν στο σχολείο, ακούγαμε πάρα πολύ Βασίλη Παπα Κωνσταντίνου, πάρα πολύ όμως. Μετά στο πανεπιστήμιο, είχε βγάλει τότε ένα εξαιρετικό δίσκο Θανάσης από Παπα Κωνσταντίνου και ακούγαμε πάρα πολύ Θανάση και συναυλίες και τα κορίτσια όλες. Κάποια στιγμή λοιπόν, ξανακατεβαίνω στην Αθήνα για να σπουδάσω θέατρο και βλέπω ένα σύνθημα στον τοίχο που έγραφε «Όχι άλλο Θανάση, Βασίλη ρε». Και λέω ναι ρε γαμώ το Βασίλη. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα. Είχε ποστάρει κάτι ο Θανάσης από Κωνσταντίνου τώρα τελευταία, ναι. Που έλεγε ότι κάπου πήγε και είδαν την ταυτότητά του και πάνω, πού είναι ρε η μύτη. Όχι, ο Θανάσης είναι εξαιρετικός συνθέτης και ιδιαίτερος άνθρωπος. Και ο Βασίλης ήταν από τους πρώτους που είπε σύνθεσή του. Βέβαια. Το γάτο. Το γάτο, ναι. Όχι, η σύνθεση ήταν δική μου. Το στίχο του, ναι, η σύνθεση είναι δική σου, βέβαια. Γιατί το έχει γράψει ο Θανάσης μουσική, αλλά δεν ήταν καλή και την άλλαξε ο Βασίλης. Γνωρίζω τον Βασίλη πολλά χρόνια και έχουμε κάνει και παρέα με την Ελένη και τον Βασίλη περισσότερο από τους υπόλοιπους τρεις. Τον έχω ζήσει πιο πολύ τον Βασίλη. Για μένα είναι πάρα πολύ, και ακόμα και τώρα, παρόλο που τον έχω ζήσει, έχουμε μιλήσει, έχουμε γελάσει, έχουμε φάει, έχουμε υπάρξει μαζί. Ακόμα και τώρα, μετά από όλα αυτά τα χρόνια που τον ακούω να τραγουδάει, θυμάμαι τον εαυτό μου εκεί στην εφηβεία, με το Walkman στα αυτιά, να περπατάω, να πάω σχολείο
και να κλαίω. Ως συνήθως με τα τραγούδια του Βασίλη. Για μένα πάντα όταν ανεβαίνει εκεί πάνω να τραγουδήσει, όταν τον ακούω να τραγουδάει σε ένα CD, τέλος πάντων στο ραδιόφωνο, μου δημιουργείται εσωτερικά το ίδιο αυτό συνέστημα. Με πάει σε εκείνη την ηλικία. Έτσι μεγάλωσα, Βασίλη. Πεσάνε στα αυτιά μου μεγάλωσα. Ολοζώντανος ο Βασίλης που Κωνσταντίνο απόψε κοντά σας. Μαρία Κωνσταντάκη, γεια σου Μαράκη μου. Γεια σας, καλώς ήρθες. Κάνετε, καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πολύ. Τώρα με τον κύριο Ζουγανέλη έχω συνεργαστεί. Με τον κύριο Παπακωνσταντίνο και τον κύριο Μαχαιρίτσα τους έχω δει και σε σκηνές. Έχω πετύχει και Μαχαιρίτσα εδώ ξανά, στη δικιά σου την εκπομπή. Μόνο στα Ρόβας μου έχει γλιτώσει, οπότε τώρα θα τον δω. Χαρισμά σου, πάρτο. Το αποθυμένο. Αλλά χαίρομαι πολύ, εκτός από τους θέσεις, χαίρομαι πολύ που έμαθα και για τη δράση σας, κύριε Πουσανίδη, που νομίζω ότι είναι πολύ συγκινητική. Και με πείσατε θα γίνω, γιατί εγώ είχα μείνει στα παλιά που έπαιρνε από τη σπονδυλική στήλη και λίγο φοβόμουν, αλλά τώρα. Όχι, είναι απλό, παιδιά, είναι πολύ απλό. Ναι, ναι. Ωραία, εντάξει. Χαίρομαι πολύ λοιπόν που στα Ρόβα βάλει λίγο τα δυνατό σου να με εντυπωσιάσει. Οι άλλοι με έχουν κερδίσει. Κάνε λίγο κάτι και εσύ. Κοίταξε, Μαρία μου, τι περίεργο πράγμα είναι η ζωή. Για πες. Είπες ότι έχεις έρθει αρκετές φορές σε αυτήν την εκπομπή. Σε αυτήν την εκπομπή, ναι, δεν σε έχω πετύχει όμως. Ναι. Ποτέ δεν ξέρεις τι σε επιφυλάσσει η τύχη. Δηλαδή, μόνοι σου ήρθες μαζί τα φύγουμε. Αυτό είναι αλήθεια. Άντε καλά, Στέφανο. Το κλείσαμε. Στην υγειά μας. 3 ευρώ το ζευγάρι, περάμε. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Ευαγγελία Σιριοπούλου, γεια σου κοριτσάρα μου. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες, τι κάνεις. Καλά είμαι. Το χάλι της έχει, χάλια, χάλια. Το Muppet Show, εσύ. Τα πιο βαθιά μάτια, τα πιο βαθιά μάτια που έχω δει στη ζωή. Γιάννη μου, σ' αγαπώ πολύ. Κι εγώ. Είναι τιμή μου που είμαι εδώ. Τι γίνεται μπροστά από την πλάτη μου. Τα έχω πει, τα έχω πει. Η Ευαγγελία είναι... Ναι. Την έχω μέσα στο μέλλον. Ρε παιδί μου. Εγώ το έχω πει, δεν με ενδιαφέρει ούτε ο άντρας, δεν σου πει κανένας. Είναι τιμή μου που είμαι εδώ. Τι να πω εγώ για αυτούς τους ανθρώπους. Έχω συνδυάσει πολλές έντονες στιγμές από τα σχολικά μου χρόνια, εφηβεία, φοιτητικά χρόνια, ακόμα και τώρα. Όταν τους ακούω, η ψυχή μου ξεχυλίζει από συναισθήματα. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Συγκινούμε, πραγματικά. Ευχαριστώ πολύ. Μαρίνος Κόνσολος, καλησπέρα Μαρίνο. Καλησπέρα Σπύρο μου, καλή αρχή να σου ευχηθώ στο καινούργιο σπίτι. Ευχαριστώ πολύ, είναι για μένα μεγάλη μου τιμή. Πάντα θεωρούσα ότι ρε παιδί μου για έναν καλλιτέχνη θα ακούγεται πολύ κάπως στα αυτιά του ότι «Α, μεγάλωσα με τα τραγούδια σου». Αλλά αυτή είναι και η αλήθεια. Είναι φωνές που τις έχουμε συνδυάσει με πολύ όμορφες, πολύ ιδιαίτερες στιγμές μας και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ να μοιράσω. Και εγώ μεγάλωσα με τα τραγούδια μου. Ξέρεις, είναι πολύ ωραίο. Και με τούλα παιδιά, ξέρετε τι λένε. Πώς ένιωθα εγώ με το Σκόπουλο, το ίδιο για τα παιδιά. Η κυρία Σάνι Μπαλτζή, πού είναι. Η κυρία Σάνι Μπαλτζή. Μια σπουδαία συγκεκριμένος μας έχει χαρίσει πολύ ωραία τραγούδια στην ελληνική δισκογραφία. Τι κάνεις. Πολύ καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι εδώ. Ό,τι έχουν πει όλοι εδώ πέρα στο τραπέζι. Διπλούν. Ξέρω ότι θα καταστραφούμε φέτος στην Ακτή Πειραιώς. Είναι σίγουρο αυτό βέβαιο. Αυτά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ πέρα. Εύχομαι καλή επιτυχία. Βασικά ήρθα γιατί μου ζήτησε αυτόγραφο η Λόρα, η κόρη μου. Είναι φαν της Ελένης της Ράτσου. Να τα λέμε και αυτά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και χαίρομαι πάρα πολύ. Να πούμε ότι έχει ανοίξει το στέκι. Ένα τρομερό στέκι, ναι. Θέλετε να πάτε το βράδυ, θα κάνω το πω. Θέλετε το βράδυ να πάτε να διασκεδάσετε σε ένα πολύ ωραίο ρακάδικο μεζοπολοβείο μπαρ, Σουρεάλ. Γιάννη, γι' αυτό ήρθα, για να μην σε χάσω από πελάτη. Μπορούσα να μην έρθω σήμερα. Αγάπη μου, να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με καλέσατε. Θα ανυπομονώ να ακούσουμε τα τραγούδια μας και να νιώσουμε όπως νιώθουμε σε όλα τα live. Γεια σου Μιρελά. Καλησπέρα. Κυρία Μιρέλα Πάθου, τι κάνεις. Καλησπέρα. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ τα καλύτερα στην εκπομπή και τους συντελεστές της. Πάντα νιώθω πολύ μεγάλη χαρά όταν βρίσκομαι εδώ. Σήμερα όμως είναι ακόμα μεγαλύτερη γιατί είμαι παρέα με τους αγαπημένους μου. Με ανθρώπους που θαυμάζω και εκτιμώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μιρέλα Πάκου είναι μαζί μας. Παρέα και στην Ακτή, όχι μόνο στην Ακτή. Πρωταγωνιστή, είναι εξαιρετικό παιδί. Εγώ ξέρω τους γονείς της. Έχω γράψει τραγούδια σε στίχους της μάνας της, της Ελίτας Φόκελη. Τον πατέρα της τον αγαπώ πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικός τραγουδιστής ο αγαπητός. Γιάννη, πολύ. Και τον ξέρω από μωρό. Από μωρό στην κυριολεξία. Ναι. Η κυρία Φρόσο Στυλιανού. Γεια σας. Καλησπέρα και από μένα. Για δεν είναι η πρώτη φορά που παίζω με τον Βασίλη. Οπότε η χαρά μου είναι διπλή γιατί ξέρω σε πόσο όμορφη μουσική οικογένεια μπαίνω ξανά. Ο Γιάννης επίσης με έχει φιλοξενήσει αρκετές φορές σε πράγματα που έχει κάνει. Με τον Δημήτρη και με τον Λαβρέντη είναι η πρώτη φορά που συνεργάζομαι και ανυπομονώ.
Μάρο Μαρκέλου, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ. Καλή επιτυχία και φέτος όπως πάντα. Ανυπομονώ να ακούσω το πρόγραμμα, γιατί από ό,τι έχω ακούσει ως τώρα είναι φανταστικό. Και ο Στίβ. Ο Στίβ. Γεια σου. Στίβ Τσασέρ. Τι κάνεις? Πολύ καλά. Εντάξει, 5 χρόνια με το Λαβρέντι σταθερά. Ναι, αγόρι μου, σε βλέπουμε. Έπαιξα με τους καλύτερους, μπορώ να πω. Και φέτος επιτέλους με τον Βασίλη κιόλας. Οπότε θα σας περιμένουμε στην ακτή. Ναι. Παιδιά, είναι σοβαρά τα πράγματα. Λαβρέντι, μαχαίρι σας. Αγόρι μου. Τι δίδυμο. Κάτσε να αλλάξω. Δίδυμο. Τι παίζουμε. Τα ξέρω. Γεμίζει τις κινήρες τα ρομπά. Σε χαίρεσαι, πονάς να είμαι εκεί. Να σου πω άγρυπνη συγγνώμη και φιλή. Να σε σηκώνω απ' τις τραβές και τα στραβάτσα. Και να κρατάω την ψυχή σου καθαρή. Όπως τα ρούχα που στεγνώνουν στην ταράτσα. Όπως τα ρούχα που στεγνώνουν στην ταράτσα. Στην παράγκα, άρε στη βάρδια σε τιμώρο τη σκεπή. Τα σύνορά της να φυλάω απ' το ληστή. Αυτόν που εσύ τον έχεις κάνει μάγκα. Και που μονάχη σου τον άφησες να πει. Προσφέροντας του τη ζωή μου για προστάτσα. Προσφέροντας του τη ζωή μου για προστάτσα. Προσφέροντας του τη ζωή μου για προστάτσα. Δεν θέλω. Πήγαινε από εκεί, μπας και τον τριμπάτσι. Άστον εστα ρόμπα, άστον να δούμε τι θα κάνει. Έλα εδώ. Μπράβο ρε Μίτσο, μπράβο ρε. Ήσουν τόσο γλυκός, τόσο τρυφερός, μωρό μου. Σε ευχαριστώ, Λαβρέντι μου. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Δεν μπορώ, ρε, με αυτή την τρυφερότητα που έχεις. Άρα, να σου αφιερώσω ένα τραγουδάκι, δεν γίνεται. Are you lonesome tonight? Για μένα. Ναι.
σαν το στρέδι κλεισμένος δεν ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρές, βιαστικές καληνύχτες, αγκάλιες φεγγαλές, πήγαινε λαγκομίτες. Μα το πρώτο σου βλέμμα, ένας γυάλινος λόγος, με τη λύση σαν δέρμα και σε τρίο με μόνος. Δυο που έγιναν ένα αδιαιρέτο σώμα, ίδια σάρκα και αίμα, ίδια ανάσα στο στόμα. Μιρέλα, γιατί έφυγες? Αυτά τα τραγούδια κάθε ένα μήνα γράφονται. Καλά, τι μου είπε. Τώρα που γίνονται το καλοκαίρι, που γίνονται συναυλίες, όσο είναι αυτές οι 40 χρόνια, 50 χρόνια, παιδιάκες. Θα κάνω και εγώ που λέει του χρόνου μία. 3 χρόνια Γιάννη Ζουγανέλης. Ξέρω μονάχα
μαύρο βλέπεις χρώμα κι εγώ που είδα να αναστέλνεις το ταραγμένο μου το σώμα ούτε που ξέρω το όνομά σου πως ταξιδεύεις στις αστήσεις ξέρω γονάτα πως δικιά μου σε ηλιά είδα μ' αποκτήσει. Είστε καλά για τη δουλειά, ρε, χωρίς το Σταύρο Παδοπάνω. Έλα εδώ, έλα εδώ, να κάτσει μοίρα, έλα εδώ. Μπράβο. Βασίλης Προκωνσταντίνου, παιδιά. Πολύ λούφαρε.
τραγούδι να το αφιερώσω στην Ελένη. Τώρα φίλε μας έσκησες. Είναι συνυφασμένο με τη Φιλουμένα. Η Φιλουμένα δεν μπορεί να κλάψει. Οπότε να δούμε το τραγούδι. Τσούκου τσούκου δίπλα τόση ώρα έκανε κατάσταση εγώ. Κι αν τα μάτια σου δεν κλαίνε, έχω τρόπο και μου λένε για το πόνο που πονώ. Με ένα βλέμμα λυπημένο, πρωινό συννεφιασμένο, για την άνοιξη ποτού. Με κοιτάς που γελούνε κι απορούνε, αχ τα μάτια σου, για τα όνειρα που κάνουν μιλούν, αχ τα μάτια σου, μάτια παραπονέ. Είσαστε για μένα θάλασσες ή πόλεις, με κλωστούλες ασημένιες μπλέκω τις δικές σας έννοιες σε τραγούδι της ζωής. Κι αν τα μάτια σου δεν κλαίνε, έχουν τρόπο και μου λένε για το πόνο που πονώ. Βασίλη, και εμείς αγαπήσαμε, δεν κάναμε έτσι. Δεν έφερε ποτέ, Ελένη. Εσύ λες αυτό. Εγώ τι θα ακούσω από τη γυναίκα μου, ρώτησες. Αυτό. Ο Βασίλης έκανε στην Τζαβιέρος τραγούδι, εσύ. Εγώ που δεν θα ακούσω τίποτα. Πάμε, αγόρι μου. Πάμε, αγάπη. Να δει ο κόσμος τη συνθεταράσεις. Και το πλοίο δε φάνηκε ακόμη. Σε σκούπο δυο πολύ τριώ το πάλι. Ο δρόμος δεν θέλουν και δημόσια έργα, το πρεσέρ μαζίγουν και με κρίνουν. Τράβα λίγο την κουρτίνα να με δεις, έγινα διάδρομος κι αστρατιωτικά αεροπλάνα. Χωρίς εμένα φοβάμαι όλα αυτά. Θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα.
Φοβάμαι όλο αυτό. Φοβάμαι όλα αυτά. Έτσι ζω, έτσι ζω. Προκαταβολικά. Το παρελθόν μου. Για με δυο γυμνά καλώδια. Γυμνά καλώδια. Για τα ψηλά σου πόλη, τα ψηλά σου πόλη. Για στερεή φορά. Φοβάμαι.
Ευχαριστώ, Βασίλη. Λοιπόν, ένα τραγούδι αφιερωμένο σε όλους τους ευέλικτους εραστάς. Πάμε. 7, 8, 9 και παπά. Της μαμάς μου φορούσε για την τσοκάρα από το φαρμακείο και είχε πάντα κόλυβα από το νεκροταφείο. Φορούσε για την τσοκάρα από το φαρμακείο και είχε πάντα κόλυβα από το νεκροταφείο. Μαμά. Εγνώρισα τη Στέλλα που ήταν λίγο προστίχη και φόραγε κορδέλα. Της άρεσε ο σατάνας και η μαύρη μαγεία, με ξωριά με παρεσύρε σε μια κολασία. Της άρεσε ο σατάνας η μαύρη μαγεία, με ξωριά με παρεσύρε σε μια κολασία. Αργότερα πήγα στρατό και γνώρισα το Στράτο που ήταν λίγο φαλάκρος και διάβαζε Καστράτο. Του είπα για το παρελθόν του τα παπένα χέρα και εκείνος με ρωτεύτηκε και έπεισε και μένα. Του είπα για το παρελθόν του τα παπένα χέρα και εκείνος με ρωτεύτηκε. Κάτω η ομοφοβικότητα. Εντάξει, εγώ εντάξει, μια φορά δεν πιάνεται. Ο Σταρόβας 8 έχει πιαστεί. Λοιπόν, θέλω να αλλάξουμε κλίμα. Θέλω να σας πω ένα τραγούδι που πραγματικά με συγκινεί πάρα πολύ. Είναι, ναι, είναι γραμμένο για μια γυναίκα η οποία έφτασε σε μια ηλικία. Δεν έφτασε ποτέ εκεί που φτάνετε εσείς, κυρίες μου, εάν φτάνετε. Η Βενετία, όχι η πόλη, μα μια κυρία που την ξέραν όλοι. Τη λέγαν Τούλα, την κοροϊδεύαν στη Σαλονίκη που δεν την πατρεύαν. Η Βενετία είχε μια αγάπη, μια ιστορία που δεν βγήκε κάτι. Και από τότε έμεινε μόνη, την κοροϊδεύουν πιο πολύ ακόμη. Στη Σαλονίκη ζούσε η Τούλα, δεν την χαρήκαμε ποτέ μη φούλα. Ήταν παρθένα και με τον Άκη, ποτέ δεν μπήκε το νερό στα βλάκη. Να 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 να. Δεν είναι αργά ποτέ για τη ζωούλα. Και στα 80 λέει στο Διονύση, μήπως μπορεί αυτός να δει. Ναι, πες το. Ναι, μέχρι να το πεις πήγε μάλλον. Μήπως μπορεί αυτός να δει. Να δει, ναι. Κουδουνήσει. Αγαπήσει. Όχι, που, όχι, ας, εσύ αγαπάς αυτός που δουνάει. Μήπως μπορεί αυτός να δει. Πυροβολήσει. Πυροβολήσει. Δεν ξέρω. Ο άνθρωπος που δεν... Μήπως μπορεί αυτός να δει. Παρίσι. Όχι, Λονδινήσει.
μήπως μπορεί αυτός να δει. Ναι, 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 έλα, έλα κοντά, σκύψε. Υπερπύραυλο πηδήσει. Αυτός μην το ακούτε έτσι, είναι πάσο στη φωνή, το πουλάκι είναι πρίμο. Ναι. Μήπως μπορεί αυτός να δει. Αναποδογυρίσει. Ανώμαλε. Μήπως μπορεί αυτός να δει. Τι πηλήσει. Καταλαβαίνετε με τι έχετε να κάνετε. Αν περιμένετε κορίτσια τίποτα από αυτούς, καλείς θα πηγαίνετε με τους πίσω. Μήπως μπορεί αυτός να δει. Πολιτικό τραγούδι, παρακαλώ πολύ, πάμε. Θα καταλάβετε και θα το συνεχίζετε εσείς, υπάρχει λόγος. Έχω εδώ την παρτιτούρα, πάμε. Ένα γραφείο κηδιών. Με πήρα 100 ετών. Το ρήμα ξέει. Κρίση. Όλοι μαζί όμως. Το ρήμα ξέει. Κρίση. Το ρήμα ξέει. Κρίση. Πλερέζες κρέμασε παντού. Κι η τραπεζά θα κάνει που. Σε λίγο να το σκίσει. Κλείσει. Σε λίγο να το. Κλείσει. Σε λίγο να το. Σβήσει. Κλείσει. Μπράβο. Φέτος δεν πεθάνει κανείς. Και τις εισπράξεις κλαφτές. Κι αντί να κλαίνε οι συγγενείς. Α, λένε οι νεκροφάκτες. Αντί να φτιάχνει μνήματα. Μικρά κομψοτεχνήματα με μαρμαράφι. Λέσβο! Επειδή είσαι λεσβία, αντί να φτιάχνει μνήματα. Μικρά κομψοτεχνήματα με μαρμαράφι. Θάσο! Πεντέλη! Άρε, άρε, ο Παπαδόπουλος, ρε, που πω, που, με μαρμαρά απ' την πάρω. Για μια ζωή αιώνια, λακώσαν τα μνημόνια, πάνω μου σαν το. Φέτος δεν πεθάνε κανείς, και τις εισπράξεις κράφτες, γιατί να κλαίνεις εγγενείς. Τραγουδάμε για αυτούς που δεν θα πεθάνουν, εσείς είστε σαν πεθαμένοι. Λένε οι νεκροθά. Γεια σου σαν παλτζή. Και στα δικά μας. Παίρνει μια σύνταξη γιαγιά. Όλο λέει στα παιδιά, θα ζήσω χίλια. Γιατί στο εν τω μεταξύ, από τη σύνταξη αυτή, ζούνε και τα. Φέτος δεν πεθάνε.
κλαίνε κι νεκρό θα φταίει. Εύχομαι να πεθάνετε όλοι για να ζουν τα γραφεία και διών, γιατί και αυτοί οι ανθρώποι είναι. Γελάς εσύ που είσαι έτοιμος εσύ. Λοιπόν, εγώ τελείωσα. Τα υπόλοιπα στην Ακτή Πειραιός. Πειραιός και Λαμίας γωνία. Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο τεράστιος Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, Δημήτρης Ταρόβας, Μιρέλα Πάχου, Φρόσος Τηλιανού, Στίβ Τεσέρ, Μέρι Μπρόζη και υποδέλυπη. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Τι γίνεται τώρα, Σπύρο? Άρχιο Σταρόβας. Έλα Σταρόβα, έλα. Πήγαμε. Μπράβο ρε Γιάννη, μπράβο. Δεν κάθομαι δίπλα σου στα Ρώμα, γιατί είμαστε σαν 10. Σ' αφήνω μόνο σου αγαπητή Δημήτρη και άγαμε και θήτη. Είσαι ποιητής ρε Γιάννη, είσαι ποιητής. Να είμαι παιδιά, είναι αυτό που μου συμβαίνει και αυτά γίνονται, μου έρχονται τώρα, ε. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι έχω κάτσει και έχω σκεφτεί. Ναι. Φορά τα που κάνουν οι άλλοι, ξέρω εγώ, ο Γκάτσος και αυτοί. Ναι, ναι. Οι συνάδελφοι. Σειρά μου. Πάμε. Λοιπόν, εγώ, παιδιά, επειδή παρόλο την επιτυχία έχω μείνει απλός, δεν θα πω δικά μου τραγούδια. Θα μου επιτρέψετε δικαιωματικά ως Θεσσαλονικός να παίξω μαζί με τα παιδιά ένα ποτπουρί, ένα medley από παραδοσιακά θεσσαλονικιώτικα τραγούδια γραμμένα ειδικά για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Μπράβο. Ευχαριστώ. Όταν θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, πώς θα το παίξεις αυτό? Θα βάλω κι άλλα αλλού. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Λοιπόν, στις πρόβες παρατηρούσα τα παιδιά και έκανα μερικές διαπιστώσεις, τις οποίες θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Θέλω να πω ότι τα τραγούδια του Λαβρέντη
Μάλλον ο Γιάννης, θα ξεκινήσω με τον Γιάννη. Ο Γιάννης, εκτός ότι είναι μια κατηγορία μόνος του, είναι το ιδανικότερο παράδειγμα για να καταλάβει κανείς τι παράξενο πράγμα είναι η δημιουργία. Δηλαδή, πώς μπορεί με τέτοια μούρη να έχεις γράψει το τραγούδι σαν τη Στέλλα. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Λοιπόν, δεν λέω για τώρα. Λέω πώς ήταν. Θα με αφήσει να κάνω τη δουλειά μου. Θέλω, παιδιά, να σας πω το εξής. Τα τραγούδια του Λαβρέντη, παρότι είναι φίλος αδερφικός τόσα χρόνια, οικογενειακός, α πούμε, έχουμε περάσει τόσα πράγματα μαζί, δεν μπορώ να μην πω ότι τα τραγούδια του έχουν μια τραχύτητα. Μια επιθετική. Είναι λίγο aggressive. Είναι σαν να είναι γραμμένο, να πούμε, για τους Γερμανούς. Να το αποδείξω. Αυτό είναι Pink Floyd, αλλά δεν πειράζει. Dann schon ein Traum erlicht an Hugenden. Δηλαδή, έτσι δεν είναι. Τα ακούς και νομίζεις ότι θα έρθει να πούμε το τέταρτο Ράιχ. Είναι ο Βασίλης. Ο Βασίλης έχει ένα λυρισμό. Έχει μια ευαισθησία. Τα τραγούδια του απευθύνονται σε λαούς πονεμένους, όπως οι Ρώσοι. Κάντε το εικόνα, ας πούμε. Δεν συμφωνείς? Βέβαια, βέβαια. Συγγνώμη. Τι? Λυπάμαι. Τι λυπάμαι, γιατί? Καταρχήν, εντάξει, ο Βασίλης είναι σίγουρα λυρικός, αλλά σε πληροφορώ και ο Λαβρέντης, μην το βλέπεις έτσι, είναι και αυτός λυρικός. Τι λες, βέβαια. Τώρα θα δεις. Και τραγουδιώ τα τραγούδια σε όλο τον κόσμο. Πάμε τον Νότο. Τον Νότο. Ναι. Του μιούλιο σα μάτια βράστα κλειούν για τα πιονάσια του μιούλια. Αντάσκενε τα κράβλα του γιουνάταν πως για τη γη σου του κρύβου του δουλειάζα. Μην γελάτε, παιδιά, οι λέξεις δεν είναι ίδιες. Εσείς γελάτε από αμαθωσιά. Σια μου άδεια σαν ευρώ σου παράγει τα και ένα αργολτέριο σε αδειάζε θυμάσαι. Το θυμάσαι στα Γεωργιανά είναι θυμάσαι. Είσαι καλά, Λαβρέντη, που έκανες αυτούς τους ανθρώπους όλους στα Γεωργία, Ουκρανία, Πακιστάν ανθρώπους. Φοβερά, αυτά. Έκανε τώρα. Συγγνώμη, να πω κάτι για τη Θεσσαλονίκη. Δέχομαι να πω με τη Θεσσαλονίκη. Αυτό μας κοροϊδεύετε εσείς με τα διάφορα, με τα καλαμάκια, σουβλάκια και τέτοια. Εμείς εσείς μας κοροϊδεύετε με τα σε και τα με. Γιατί είσαι και με? Εγώ να πω πώς να πω, συγγνώμη, πες. Να σου πω. Εισπράκτορ, άνοιξέ με από πίσω. Εντάξει, το δέχομαι, ναι. Δεν υπάρχει, παιδιά, όντως, σε αυτό έχουμε άδικο. Είναι επειδή δεν είναι ορισμένοι οι Θεσσαλονικοί, νομίζω δεν υπάρχουν σε και με. Και ακούς διάφορα κουφά του τύπου στα ρόβα, να σου ρωτήσω κάτι. Ρώτα μου, λέω ό,τι θες, ναι. Θα σου πάρω εδώ τηλέφωνο να συνομιλήσουμε. Ναι. Αλλά εντάξει, το δέχομαι. Αλλά για τα σουβλάκια δεν μου πει, σε παρακαλώ. Γιατί, συγγνώμη, γιατί. Γιατί δεν μπορεί. Το καλαμάκι, το σουβλάκι είναι μια αλληλουχία κομματακίων κρέατος. Κατάλαβες.
Το καλαμάκι είναι αυτό που πίνουμε τα αναψυκτικά. Ναι. Και αν στο τεκμηριώσω και ιστορικά, ναι, τον Αθανάσιο Διάκο τον καλαμακίσανε. Όχι, το σου λες. Άρα, τι μας λες. Καμία απάντηση. Λοιπόν, έχουμε άδικο στα τυριά, εκεί να το δεχτώ. Ναι, ναι, το έχω δει αυτό, το έχω δει. Με συγχωρείς. Έχω δει σε Μπουγατσάδικο στη Θεσσαλονίκη. Σάντουιτς με τέσσερα κασέρια. Όλα, όλα κασέρια τα λέω. Πενιρλί, ναι, γιατί λέμε φέτα το τυρί και κασέρι όλα τα κίτρινα. Το ένα γκούντα, το άλλο το δέχομαι. Λοιπόν. Εντάξει. Να βέβαια φεύγω. Πάμε λάβω. Για να καταλάβει ο κόσμος ότι εκτός από όλα τα άλλα είσαι και καταπληκτικός κιθαρίστας. Δηλαδή, τώρα που είσαι εδώ και παίζουμε παρά, είναι ευκαιρία να πω μερικά τραγούδια που δεν τα λέω εύκολα. Γιατί δεν ξέρω αν θα παίξω την κιθάρα καλά. Καταλαβαίνετε. Είναι... Όπως είπες προηγουμένως, εσύ θα παίξω ξένα και εγώ θα παίξω δύο-τρία τραγούδια, όχι δικά μου, έτσι, γιατί γουστάρω, και γιατί είναι από ανθρώπους που τους αγαπάω πολύ και θα αφιερώσω και σε διάφορους. Δηλαδή αυτά που θα αφιερώσω στο Οδυσσέα, γιατί όταν πρωτοβγεί και μου κάνουν το κεφάλι, τα έχω τέσσερις φορές την ημέρα στις εκπομπές του, να πούμε. Α, το Οδυσσέας δηλαδή, το είχαμε βαφτίσει. Πάμε. Δυνατά και δεν ακούω το Γιάννη εδώ σολάρι με το βιολί. Λοιπόν, να πω ένα τραγούδι με μια φίλη μου. Σήκω, άντε, φύγε. Πήγε. Ωραία, τα παίξεις. Ωραία. Πάμε, παιδάκι μου. Αποχώρησε. Να πω ένα τραγουδάκι. Με μια έτσι όψιμη φίλη μου, αλλά πραγματικά άκουσα τα τραγούδια της, άκουσα και τον προηγούμενο του δίσκο, άκουσα και τα τελευταία, τη γουστάρω πολύ. Είναι εξαιρετική, μια ιδιαίτερη περσόνα. Την κυρία Μάρο Μαρκέλου. Έκανε ένα τελευταίο δίσκο με ένα περίεργο τίτλο. Πώς λέγεται ο τίτλος? Εδώ, εδώ, εδώ. Τα έχω όλα εδώ. Πώς λέγεται? Υποψήφια μάνα. Ανοίξε το, αγάπη. Υποψήφια μάνα. Είναι γεγονός εδώ? Θα ήθελα όχι. Λοιπόν, θα πούμε ένα μαγικό τραγούδι. Τα αγαπάμε πολύ. Και εγώ και η Μάρο. Και είναι μυθικό για τον απλούς το λόγο ότι η γυναίκα από το τραγούδι που είχα και την τύχη και την ευτυχία να τη γνωρίσω είναι ίσως
μέσα στις τρεις μεγαλύτερες τραγουδίστρες που πέρασαν στην Ελλάδα ποτέ. Και μιλάω για τη Βλέρη Αντωνάκη, έτσι. Μαζί, τώρα και το τραγούδι μαζί τον καταπληκτικό, υπέροχο και ευγενέστατο Δημήτρη Ψαριανό. Και θα το πούμε παρέα με την Μαρό. Πάμε, τα παιδιά το παίζουν εξαιρετικά. Για
Μυρελάκη, έλα να πούμε ένα τραγούδι παρέα να τα αφιερώσουμε στο Σπύρο. Δεν ξέρω ότι του αρέσει πολύ. Κάνε το ακορντεονάκι να γίνει πιο τσαχπίν. Του αγαπημένου Βαγγέλη Γερμανού. Ναι, αλλά επειδή ξέρω ότι σ' αρέσει γι' αυτό. Και εμένα μ' αρέσει. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ξέρεις, μερικά πράγματα δεν χρειάζεται να γίνονται της κακομοίρας. Μπορεί να είναι χαμηλόφωνα και να είναι καταπληκτικά. Πάμε. Θα θέλα να μου κυπουρώς σ' ένα κοραλένιο κήπο στο βυθό γέρο πουρός θαυματοποιός με τα στίχια της νύχτας να μωθώ. Θα θέλα να μου παπούτσι το χρόνο να μετρώ με το σφυρί το γυαλινό γομπάκι της να κρύψω και κανείς να μην το βρει. Βάλε βήμα και μπαστό χώρο γέλα κι εσύ αγαπούλα χρυσή. Βάλε βήμα και μπαστό χώρο το δάκρυ σου είναι το δικό αφάνατο νερό. Θα θέλα να
Ελένη, σε ευχαριστώ πολύ. Να κάνουμε, να κάνουμε το επόμενο. Να κάνουμε το επόμενο. Να κάνουμε το επόμενο. Ναι. Καιρός είναι. Μπορείτε να δείτε από μελά εγκά, κύριε Μαζέλη. Τον κύριο υποδεχτείτε, παρακαλώ. Τον κύριο Κωνσταντίνου. Έλα, μικρέ, σειρά σου. Έλα, αγόρι μου. Κάνε μας χάλια. Καλό. Έλα, πάμε. Δηλαδή και οι δύο μαζί μπορούμε να το πούμε καλύτερα από τον Ανέρα. Και οι δύο μαζί. Ταιριάζετε οι τρεις σας. Πείτε το μαζί. Δεν είμαστε τρεις. Δυόμιση, εντάξει. Όχι, ενάμιση εγώ και μισός. Όχι, καλά. Με βάση αυτά που ισχύουν στον σημερινό άδικο κόσμο, αυτός είναι ο κανονικός σωματότυπος. Εμείς δεν υπάρχουμε σαν σωματότυπο. Θα ήθελες να μην υπάρχει σωματότυπο. Και νομίζουν όλοι λανθασμένα ότι είμαστε χοντροί, ενώ είμαστε λιπαρά διακοσμημένοι. Είναι άλλο πράγμα. Άμα έχεις λεφτά, άμα δεν έχεις είσαι φτωχοντρός. Άμα έχεις λεφτά είσαι σωματικά ευκατάστατος, λιπαρά. Είναι άδικος ο κόσμος. Τι να κάνω, δεν φταίω. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Πάμε. Πάμε. Μας έτοιμε. Σ' ακούω. Δε μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεκα. Αν μου ζητάς λατρεία για σένα να πεθάνω
τα σκαλιά. Κανείς στην κάμαρα και βρέχει. Έτρεμε στα νύχτα παράθυρο η κουρτίνα και βρέχει. Φεύγω, μη ζητήσεις να με βρεις, αγαπώ άλλον, έγραφε. Λασπωμένη, κίτρινα φώτα, ζευγάρια αγκαλιασμένα κάτω από τις ομπρέλες τους. Σε λίγο θα ανάβουν το φως, θα κοιτάζονται στα μάτια και θα πετάνε από πάνω τους όλη τη μοναξία. Φωτεινές ρεκλάμες ανοιγοκλίνουν τα μάτια τους. Όλα στην εποχή μας διαφημίζονται. Γιατί και αυτό. Να, αγαπώ άλλο. Με κόκκινα πελώρια γράμματα θα ήταν υπέροχη διαφήμιση. Γιατί όχι. Peace.
Τρία τραγούδια. Άσχετο. Καθόλου. Καινούρια. Θέμης Καραμαλατίδης, Οδυσσέας Ιωάννη. Μπράβο. Τα χέρια σου απ' το λαιμό μου
πάρε τα μάτια σου απ' τα δικά μου, να δαν θα χάσω το μυαλό, και εσύ αν θα αντέξεις μακριά μου. Πάρ' την αγάπη σου από μπροστά μου, βγήσε το γέλιο σου απ' τον αέρα, να δω να κλαις τα δάκρυα μου, και αν περνά έστω μια μέρα, θα πληγώσω και δεν θα έχεις να φυλάς και να αγκαλιάσεις. Στο πρώτο πόνο που θα έρθει θα σε δώσω, να γίνεις πέτρα και από έρωτα να σπάσεις. Να γίνεις πέτρα και από έρωτα να σπάσεις. Κόψε τα χάλια σου απ' το κορμί μου, άνοιξε δρόμο για να με χάσεις, να δαν ξεχάσεις τη φωνή μου, κι από την τρέλα σου θα φτάσεις. Θα φύγω εγώ γιατί μπορώ να σε πληγώσω, και δεν θα έρθεις να φυλάς και να αγκαλιάσεις. Στο πρώτο που θα έρθω θα σε δώσω, να γίνεις πέτρα κι από έρωτα να σπάσεις. Θα φύγω εγώ γιατί μπορώ να σε πληγώσω, και δεν θα έρθεις να φυλάς και να αγκαλιάσεις. Στο πρώτο που θα έρθει θα σε δώσω, να γίνεις πέτρα κι από έρωτα να σπάσεις. Να γίνεις πέτρα, να γίνεις πέτρα κι από έρωτα να σπάσεις. Και από έρωτα να σπάσει. Μπράβο, Οδυσσέα. Ρίτα. Έλα, Ριτάκι μου. Α, ναι. Θέμη! Καλώς ήταν. Πολύχρωμες κορδέλες, άλλοι πιο
μακρύτερα από όσο είχα θεσμίσει. Κι άλλοι που βλέπουν όνειρα ότι ξαναγεννιούνται, θα σώτω να αναζήσουνε αυτά που έχουμε ζήσει. Χόρεψες πάλι μόνη σου στον δρόμο μεθυσμένη. Σε κοίταζα να γίνεσαι ένα μικρό μαχαίρι. Αναπόλυτη ζωή αυτή νυχταμένη. Θέλω να πέσουμε μαζί από το ίδιο χέρι. Άλλοι πιο ωραία πράγματα έχουν για να θυμούνται. Φτάσαν πολύ μακρύτερα από όσο είχαν ζητήσει. Κι άλλοι που βλέπουν όνειρα ότι ξαναγεννιούνται, θα σκοτώνα να ζήσουνε αυτά που έχουν ζήσει. Πιο ωραία πράγματα έχουν για να θυμούνται. Φτάσαν πολύ μακρύτερα από όσο είχαν ζητήσει. Κι άλλοι που βλέπουν όνειρα ότι ξαναγεννιούνται, θα σκοτώναν να ζήσουν αυτά που έχουμε ζήσει. Μπράβο Τέμι, μπράβο Λυσέα. Ξέρεις τι μάθαμε όταν βρίσκαμε δίπλα του. Τα πάθανε όλο το χειμώνα, όλο το καλοκαίρι. Κατά διαστήματα γύριζα και τον έβλεπα δίπλα μου. Που παίζαμε μαζί. Και μου ερχόσουν στο μυαλό, στους απαράδεκτους που έκανες και... Τι έγινε, ρε παιδιά. Πάθαινα αυτό. Τι μου συμβαίνει τώρα. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω ακόμη. Το λέω δηλαδή, πραγματικά έχω... Το έχω λατρεία. Και το ότι τελικά καταφέραμε και... Κατάφερα και βρέθηκα δίπλα του πάνω στη σκηνή και κάναμε και αυτό που κάναμε, έτσι, το 9 και 5. Ήταν για μένα... Τι να σου πω. Δεν ξέρω. Απερίγραπτο. 9 και 5. 9 και 5. Forever. Λοιπόν, ευχαριστώ. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας ένα καινούργιο τραγούδι σε στίχους Γιάννη Γούνα και μουσική Σταύρου Σιώλα. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Το αγαπώ και το έχω βάλει στην καρδιά μου. Λέγεται Λευκό Φανελάκι. Σε πάνω στην καρδιά. Στο
απ' της καρδιάς τα βάθη έπινα νερό μεταλλικό. Νύχτωνες στην πόλη κι όλη ονειροπόλη ένας με ληστό ακουστικό. Steve Tesser, Chico Steve. Για πες, πες λίγο για το Steve. Steve είναι μεγάλο αστέρι, είναι δύναμη. Είναι, ήρθε πριν από 5 χρόνια, έμεινε μαζί μου, έπαιξε τότε στις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο και στο δίσκο. Και κολλήσατε. Ναι, έκτοτε παίζει μαζί μου, είναι κιθαρίστας εξαιρετικός, ετοιμάζουμε δίσκο τώρα. Του κάνει την παραγωγή ο μπασίστα που είναι από πίσω, ο Άκης και τη σχολή. Όλοι μαζί γενικά. Τρομερή ψυχή, ο Αμπράζη, τρομερή ψυχή. Όλα, δεν άφηνε να μιλήσω. Γιατί να μην. Α, πέστε, πέστε. Όχι, είπα τρομερή ψυχή, ο Αμπράζη. Πάμε, Στίβ! Και να σου πω κάτι για τον Στίβ. Ο Στίβ, ναι, ο Στίβ, ναι. Είναι από κάτσε, το... κάτι να πει για να πω. Να πω. Ο Στίβ είναι από τον Μπάρι στην Ιταλία. Το Μπάρι. Κάτσε κάτω από τον Μπάρι. Όχι. Όχι, όχι. Το μπάρι είναι σαν τα καμίνια. Τα δικά μας. Αυτό έθελες να πεις. Πάμε στην... Γεια σου, Ανδρέα, μου στόλου την Πέρπλ. We'll be right back.
Φρόσο, πού είναι η Φρόσο, κυρία Φρόσο Στυλιανού. Περάστε παρακαλώ. Είχα δει τον Βασίλη που είχε πάρει, θυμάσαι Λαβρέντη. Τι. Που είχε πάρει τους Διπέρ μαζί σε μια περιοδία. Ναι. Ναι. Φοβερό, θα τους έκανε ανθρώπους. Ναι, ναι, τους έκανε ανθρώπους. Θα σας πω λοιπόν τις άλλες μέρες. Είναι σε μουσική και στίχους δικούς μου. Μπράβο, κορίτσι.
Πάμε τους Μάγκες με τη διασκευή. Οι Μάγκες δεν την άρχουν πια. Τους πάτησε το τρένο. Με μαγικό σαλπάρανε. Με αρκετές μισμένο. Οι Μάγκες δεν υπάρχουν πια, τους πάτησε το τρένο. Με μαγικό σαλπάρανε, με αργίες σβησμένο. Κάτσε ρε Μιλτσά, δεν πειράζει. Κάτσε ρε κορίτσι μου. Μη χώρισα το ζευγάρι. Καλά. Λοιπόν, παιδιά, πηγαίνοντας για φινάλε, σιγά σιγά μιλάμε για τις δουλειές. Εδώ δεν έχετε απειλή τίποτα. Α, εσύ έχεις το θέατρο, για λέγε. Εγώ ναι, πέρα από την Ακτή Πυραιός με τα παιδιά. Ακτή Πυραιός την άλλη Παρασκευή, έτσι. Yeah. Δέκατο μηνός. Όσοι θέλετε να με δείτε από κοντά, yeah. Θα είμαι στην Ακτή Πυραιός μαζί με. Αγόρι. Δεν θυμάμαι τα ονόματά του, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Yeah. Θα πάω στο θέατρο μετά από όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Σε μια παράσταση της... Θα είναι νωρίς η παράσταση, γιατί θα είμαστε... Ναι. Ναι. Το χάλασες τώρα, εγώ νόμιζα ότι θα έχω δικαιολογία, καμιά φορά μην έρχομαι. Όχι, αστείευομαι. Ναι, ναι. Μια παράσταση της Μιμής Δενίσης, κείμενο δικό της, η ζωή μου όλη, η ζωή του Καζαντζίδη, όχι musical, με έναν εξαιρετικό θείασο. Κάπου στο Δεκέμβρη. Μάλιστα. Ωραία. Ελένησα, έχει ξεκινήσει, τα ξέρουμε. Φιλουμένα Μαρτουράνο. Ναι. Φιλουμένα Μαρτουράνο. Εγώ θα τραγουδάω φέτος, γιατί βλέπω ότι όλοι οι τραγουδιστές έχουν γίνει ηθοποιοί. Ναι, ναι, ναι. Εγώ φέτος θα βγω σε πίστα. Όχι, εμείς είμαστε απ' όλα. Κι άλλος ηθοποιός. Λέγε ρε Γιάννη, στο Ζήνα. Εγώ στο Ζήνα μαζί με τον Βλαδίμηρο τον Κυριακίδη, ο οποίος σκηνοθετεί το παράξενο ζευγάρι του Νίλ Σάιμον. Ειλικρινά λέω, είναι μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Νωρίς. Ναι, νωρίς. Εννοείται νωρίς. Διπλοθεσίτες, κάργα, ναι, τι γίνεται. Όχι, δεν είναι διπλοθεσία, είναι ανάγκη έκφρασης, πίστεψέ με.
Ναι. Αφού για να φανταστείτε, ο Γιάννης σε συγκεκριμένη παράσταση πληρώνει για να παίξει. Δεν παίρνει λεφτά. Εκφράζεται. Εκφράζεται. Σε καθιστική παράσταση. Στο θέατρο Ζήνα. Ναι, στο θέατρο Ζήνα. Ωραίο έργο τη κι αλλιώ. Οντί, Οδυσσέα. Τραγουδάκια δεξιά και αριστερά. Ναι. Στο ραδιόφωνο, Οδυσσέα. Ναι, μετά τη μεγάλη καριέρα ηθοποιού που έκανε, κάνει τώρα μια δεύτερη. Θα επανέλθει. Μας απειλεί! Κάνει διακοπή για ένα χρόνο. Κάνει διακοπή για ένα χρόνο. Τραγούδια, τα τελευταία τραγούδια που έχουμε χαρεί πάρα πολύ είναι με το Θέμη, πέρα από το δίσκο με τον Βασίλη που κάναμε. Κάναμε δύο τραγούδια με το Θέμη για μια ταινία που δεν την ξέρεις, θα βγει το Δεκέμβρη, λέγεται Τζαμάικα. Πρώτη φορά την ακούς. Και μετά από 7 χρόνια ξανακάνω ραδιόφωνο σε ένα καινούριο σταθμό που έχει ανοίξει τώρα, λέγεται 24 λεπτά. Στο 24 λεπτά. 88,6. Πάρτε την αρχή, Οδυσσέα, να πεις την άβρα. Αγόρι μου, σε ακούμε. Εμείς 25 Νοεμβρίου ξεκινάμε με την Νατάσα Μπουφιλιού και τον Γεράσιμο Παγκελάτο, τον Bell Rev, στο Διογέννη Στούντιο. 21 Δεκεμβρίου, σηματογράφους, η ταινία Τζαμάικα που έχω κάνει τη μουσική, δεν την ξέρει την ταινία, θα την εξηγήσουμε μετά. Και ένα δίσκο με τον Βασίλη Παπακοστοδίνη έχω κάνει. Δεν πας άσχημα, παντός γενικά. Δεν πας άσχημα. Και ένα τραγούδι με την Μελίνα Κανά, καινούργιο έτσι. Ρίτα. Τα είπα πριν, εγώ είμαι ανάποδη. Τώρα πρέπει να πω πόσο το αγαπάω, κατάλαβε. Ηλία. Πες με λίγα λόγια αυτό το υπέροχο πράγμα που μας γιατί είσαι πάρα πολύ καλός στα οργανωτικά, εκτός από σπουδαίος άνθρωπος. Πώς τα καταφέρνεις? Καταρχήν δεν είναι δουλειά μου αυτή. Το ξέρω. Είναι δουλειά εκ του περισσότερου. Απλά συνέπεσε τώρα μαζί με αυτά που κάνω κάθε Οκτώβριο με συναυλίες έτσι για κάποιο καλό σκοπό. Συνέπεσε να διοργανώσω μαζί με άλλα πάνω από 50 αδέρφια μου για τον ποδοσφαιρικό μας πατέρα, τον Ευγένιο Γκέραρτ. Να κάνουμε ένα παιχνίδι. Είναι ο μόνος προπονητής στην Ελλάδα που έμεινε 15 χρόνια στην ίδια ομάδα. Οπότε έχουμε μαζευτεί πάνω από 50 παιδιά και θα κάνουμε ένα παιχνίδι προς τιμή του. Δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση η υγεία του, αλλά όταν έμαθε ότι θα γίνει αυτό το παιχνίδι, μπορώ να πω ότι έχει αναστηθεί. Και θα παίξουμε με τους φίλους του. Δηλαδή τα παιδιά του με τους φίλους του. Θα γίνει 20 Νοεμβρίου στο γήπεδο του Όφη, στο Γεντή Κουλέ, στο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης. Προετοιμαζόμαστε πολύ για αυτό το παιχνίδι, γιατί το έχουμε περισσότερο ανάγκη εμείς παρά αυτός. Μας ξαναένωσε μετά από 25 χρόνια που λείπουμε όλοι από τον Όφη. Είναι ένα διήμερο τρομερό. Θα ζήσουμε ανεπανάληπτες στιγμές και αξίζει όλος ο κόσμος να το δει. Θα έχει και τηλεοπτική κάλυψη, αλλά θα... Το Ηράκλειο ζει ήδη για αυτό το πράγμα. Ο Ευγένιος Γκέραρτ είναι μια σπάνια περίπτωση ενός ανθρώπου που τον έχουν αγαπήσει όλοι οι Έλληνες φιλάθλοι ασχέτως τι ομάδα υποστηρίζουν και τον αγαπάνε. Πέγγι μου, για πες. Εγώ φέτος είμαι σε δύο διαφορετικές παραστάσεις. Η μία είναι επανάληψη από πέρσι που είναι στο Σύγχρονο Θέατρο και είναι μια παράσταση του Τολστόη, ένα έργο θεατρικό του Τολστόη που λέγεται «Η δύναμη του σκότους». Είχε πάει πολύ, πολύ καλά πέρσι, γι' αυτό συνεχίζει και φέτος. Πήρε βραβεία, έχει μαζέψει έτσι ωραία πράγματα. Το έχει σκηνοθετήσει η Ελένη Σκότη. Είναι με την ομάδα Νάμα. Είναι ο Γιώργος Παπαγεωργίου, είναι ο Θανάσης Καλκιάς, είναι η Αγορίτσα Οικονόμου, είναι η Μαρία Προϊστάκη, είναι η Βαλέρια Δημητριάδη, είναι η Αθανασία Κουρκάκη, ο Μιχάηλο Γιαννικάκης και είμαι σίγουρη ότι τώρα το έχω χάσει λίγο και έχω ξεχάσει κάποιους. Είναι ένα υπέροχο έργο. Και είναι μια παράσταση πολύ χειροποίητη, δηλαδή οτιδήποτε γίνεται πάνω σε σκηνή, από τα σκηνικά που δημιουργούνται μέχρι τη μουσική, μέχρι τους ήχους, τα γίνονται από εμάς. Δεν υπάρχει τίποτα ηχογραφημένο. Γίνονται όλα πάνω στη σκηνή εκείνη τη στιγμή. Και είναι ένα πιο ομαδικά project θεατρικά έργα που έχω μπει, δηλαδή είμαι πανευτυχής που βρίσκομαι σε αυτή την παράσταση. Και τώρα γιατί πήγες στην άλλη δυνατή την παράσταση? Και γιατί ήταν και μια υπέροχη παράσταση άλλη λοιπόν, που είναι ο κύριος δίπλα, που είναι τα Οργισμένα Νιάτα, Όλβιο, το σκηνοθετεί η Κύρκη Καραή. Και τα υπόλοιπα θα τα πει ο κύριος Χάρης Τζορτζάκης. Για πες, Χάρη. Χάρη Τζορτζάκη εδώ. Ναι, κάνουμε τα Οργισμένα Νιάτα κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στο θέατρο Όλβιο. Συμμετέχουν οι πρωταγωνιστές του Νεβασικά, η Πέγκη Τρικαλιώτη, η Παρθενόπη Μπουζούρη και ο Σύρης Πολυζωήδης. Κάνω και άλλη μια παράσταση. Κάνουμε πρόβες με τον Πέτρο τον Φιλιππίδη σε μια σκηνοθεσία που θα κάνει ο Πέτρος για το θέατρο Κακογιάννης. Στο καινούργιο έργο του Βασίλη Κατσικονούρη λέγεται Time Out. Ξεκινάμε από τέλη Νοέμβρη.
Αυτά. Μαρία Κωνσταντάκη. Σύντομη και περιεκτική πυρός, 131. Ξεκινήσαμε. Τζακ, Σάρκεϊ, όταν σβήνουν τα φώτα, στη σκηνοθεσία Βασίλη Θωμόπουλου. Κρατερός Κατσούλης, Μαριάννα Τουμασάτη, ο Μάριος Αθανασίου. Βασίλης Εφταξόπουλος, Τζέννη Διακούπη. Πινελόπη Πλάκα, Ματίνα Νικολάου. Εύη Δαέλη, Γιάννης Φατζηγίσκος, Νίνα Έπατα, είπα όλα, είμαστε 11 ζωή να έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ζουανέλη, ρώτα την Ευαγγελία, ρε παιδί μου. Ευαγγελία. Να σου πω, πες τα όλα, αγάπη μου. Λοιπόν, έλα στη θέση μου κάθε μέρα στις 8 στον Α και το παιχνίδι του δολοφόνου στο θέατρο Ήδη. Θανάση Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπα. Αστυνομική κομμωδία, είμαστε αντίθετοι. Μιχάλης Ρέπας, ναι, αστυνομικό θρίλερ εποχής. Και πάμε, Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχάλης Μαρίνος, Σίλβια Δελικούρα, Μάνος Ιωάννου, Δημήτρης Κυρατσούδης. Εντάξει. Καλή επιτυχία. Μαρίνος, κόνσολος. Εγώ συνεχίζω με τον κορίτσι από εδώ, εκεί που μας αφήσατε πέρσι, στον Α, έλα στη θέση μου, με την ίδια όρεξη και αγάπη. Πάμε για αυτή τη σεζόν. Σάνι. Εγώ ακούω το καινούργιο δίσκο του Βασίλη, στο Σουρεάλ. Περνάς καλά. Του Οδυσσέα και του Θέμη. Περνάω πολύ καλά. Γράφεις. Γράφω. Περιμένω του κοριτσιού μου, της Ελεονόρας Ζουγανέλη, το καινούριο δίσκο που τον έχουμε ετοιμάσει έτσι με πολύ αγάπη. Περιμένω τον τελευταίο δίσκο της Αρλέτας, το δίσκο που έμελε να είναι ο τελευταίος δίσκος. Έχω ετοιμάσει δύο θεατρικά, μία ποιητική συλλογή. Θα τα πούμε στη συνέχεια και συνεχίζεται το project με το Ρεμπέτικο που είναι με νέα παιδιά, το οποίο όπως υποσχέθηκα θα το κάνουμε εδώ. Και στον ελεύθερο χρόνο τι κάνεις, εμπρός μου? Μόνο αυτά κάνεις. Έχει το μαγαζί. Για τη μικρή. Μπράβο ρε κορίτσι, μπράβο. Μιρελά. Ακτή Πειραιώς και εγώ λοιπόν. Ναι, τα ξέρουμε αυτά. Και δεύτερος δίσκος που κυκλοφορεί σε λίγες μέρες. Καλό τάξιδος. Ευχαριστώ. Φρόσο, Στυλιανού. Παράλληλα με την Ακτή, ετοιμάζω και το δικό μου project, το οποίο θα το τρέξουμε με επίκεντρο βέβαια το δίσκο, σε Θεσσαλονίκη, Κύπρο και αργότερα Αθήνα. Μάρο, Μαρκέλου. Εγώ επειδή τελείωσα το δίσκο μετά από 10 χρόνια τα κατάφερα, έχω την παρουσίαση στη Σφίγγα τα τελευταία 2 Σάββατα του Νοέμβρη. Αυτά για την ώρα. Στίβ, λέγε. Κι εγώ στην Ακτή Πειραιώς. Περιμένω να βγει ο δίσκος μου τέλη Νοεμβρίου λογικά. Έχω και μια συναυλία με το Λαβρέντε και το Γιάννη στη Νέα Υόρκη. Οπότε και θα είναι η τέταρτη φορά που θα παίξω στην Ακτή Πειραιώς. Μετά που έπαιξα με τον Σαββόπουλο, Νταλάρα, Σάκη Μπουλά και με τον Βασίλη. Τέλεια. Για πάμε για φινάλε σιγά σιγά. Πάμε. Να μας πείτε δύο πολύ ωραία τραγούδια. Πάμε. Για φινάλε. Πάμε. Και άμα στήσετε και την ορχήστρα, παρακαλώ.
Μονότονο και του έρχεται να κλαίει. Είναι μονότονο και του έρχεται να κλαίει. Το εμβατήριο που του μάθα. Άλλη μία, πάμε! Το εμβατήριο που του μάθα να λέει. Είναι μονότονο και του έρχεται να κλαίει. Είναι μονότονο και του έρχεται να κλαίει. Το εμβατήριο που του μάθα να λέει. Πλήκτρα, Γιώργος Θεοδωρόπουλος. Γεια σου, Γιώργο. Στο ηλεκτρικό μπάσο, οι κύριοι Βαγγέλης Πατεράκης, Άγης Αμπράζης. Κιθάρα, ο Γιάννης Αυγέρης. Και το καθαρό αίμα, ο κύριος Στίβ Τεσέρ. Τύμπανα, Στέφανος Δημητρίου. Και ο Φίλιππος Κυρόπουλος που την έκανε. Στο φλάουτο, ο κύριος Αλέξανδρος Ζουγανέλης. Στο βιολί, η Μέρη Πρόση. Επέσει τον αρχηγό τώρα. Γεια σου, μαέστρο. Ο Αντρέας Αποστόλου. Το παιδάκι αυτό που έπαιζε κιθάρα μαζί μας, έτσι με τα κιλά που μου μοιάζε λίγο να προηγουμένως, ήταν ο κύριος Δημήτρης Σταρόλας. Μπράβο, Δημήτρης! Μπράβο, μπράβο! Και ο παιδί που έπαιζε βιολί ήταν ο Γιάννης Ζουγανέλης. Εσείς ποιοι είστε! Στο ακορδιόνι, κυρία Μιρέλα Πάχου. Πρόσωπο Στυλιανού, φωνητικά και πρώτη φωνή. Ευχαριστούμε τη Ρίτα, ευχαριστούμε τη Μάρο, τα παιδιά όλα που ήρθαν σήμερα εδώ. Έλα ρε Γιάννη, έλα πάνω. Έλα και εσύ ρε κιθαρισταρά. Εσείς ποιοι είστε, εσείς ποιοι είστε, γιατί δεν παρουσιάζεστε. Γιατί εμείς είμαστε στάρ. Ό,τι σας ξέρουνε και καλά. Ακριβώς. Δεν έρχομαι. Καλά μην έρχεσαι. Εσύ με θέλει. Πάμε, ναι. Α, το βάλω εγώ, το βάλω εγώ. Έχω ρόλο. Έλα. Μισό. Σημάδια στην άμμο που απόψε θα σβήσεις.
Καλή νύχτα σας, ευχαριστούμε πολύ. Yeah.